Είναι ο κύριος Ελπιδοφόρος Νεοκλέους. Καλησπέρα σας, καλωσορίσατε. Καλησπέρα. Συνεπώς, το συγκεκριμένο περιστατικό λέτε και αντιμετωπίζετε ως μεμονωμένο ή είναι και άλλα τέτοια και απλά είναι κάτω από το χαλί? Σίγουρα η πραγματικότητα είναι άλλη. Το ρεπορτάζ δεν ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα. Δεν είχαμε τέτοια περιστατικά σεξουαλικής βίας, κακοποίησης στο σχολείο. Στο συγκεκριμένο σχολείο συνέβηκε ένα περιστατικό με κάποιες ενέργειες που έκαναν κάποια παιδάκια σε κάποια άλλα. Κύριε Νεοκλέους, αντιλαμβάνεστε ότι το συγκεκριμένο ρεπορτάζ και οι πληροφορίες που μεταδίδουμε δεν γεννήθηκαν από το μυαλό της δημοσιογράφου. Ναι, όταν μιλάμε όμως για παιδιά ηλικίας 4 και 5 χρόνων, δεν μπορούμε να μιλάμε για τέτοια φαινόμενα. Έχετε δίκιο. Με τη διαφορά ότι εγώ και η ομάδα εδώ είναι της άποψης ότι δι' αυτού του τρόπου, έστω και δι' αυτό τον τρόπο, πάντως τα βοηθούμε. Με ποια λογική? Ότι αν δεν έβγαινε αυτό στα μέσα, τι έλεγαν οι καθηγητές και εκεί η σχολική μονάδα να κάνουν? Να το κουκουλώσουν. Ωραία, πιθανόν να υπάρχει αμέλεια στον χρόνο που μας είχαν ενημερώσει το Υπουργείο Παιδείας. Πόσο χρόνο έκανε να ενημερωθεί το Υπουργείο Παιδείας? Συμβαίνει και ένα περιστατικό τον Νιόβρη. Είχαμε ειδοποιηθεί αργότερα μέσα στο Δεκέμβρη. 1,5 μήνα δηλαδή. Μετά συνέβηκε το δεύτερο λίγες μέρες προηγουμένως. Πήραμε ενημέρωση την Παρασκευή και εμείς ενεργήσαμε τάχιστα ώστε να αντιμετωπίσουμε το συγκεκριμένο περιστατικό. Το οποίο σας λέω δεν είναι όπως περιγράφεται. Είναι μικρά παιδιά, είναι παιδιά των 4, των 5 χρονών. Έχουν μια συγκεκριμένη ψυχολογία. Τα παιδιά δεν πονηρεύονται. Θεωρούσαν ότι έκαναν ένα παιχνίδι, θα το πω παιχνίδι, και λέγοντας αυτά δεν σημαίνει ότι παρασιωπείο. Ακόμα και αν τα παιδιά, χωρίς να έχω την ειδική εκπαίδευση, την ειδική παιδεία που απαιτείται για να χειριστεί κανείς τέτοια πράγματα, ακόμη και παιχνίδι να είναι όμως, σημαίνει ότι από κάπου πήραν αυτό το παράδειγμα. Έτσι. Συμφωνώ. Άρα μπορεί ακόμη και να έχουν εκτεθεί σε πορνογραφικό υλικό, θα έλεγε κάποιος. Συμφωνώ. Είναι γι' αυτόν τον λόγο που πρέπει να βρούμε τον λόγο, να βρούμε τα αίτια γιατί αυτά τα παιδιά προέβησαν σε αυτές τις πράξεις. Πάντως, όχι με το να μαλώνετε τα μέσα που κάνουν απλά τη δουλειά τους και πληροφορούν την κοινή γνώμη. Όχι, απλά... Να ξέρετε ότι όλοι εδώ έχουν και παιδιά και συγγενείς. Και τρέμουν στην ιδέα ότι πιθανόν αύριο να είναι τα δικά τους παιδιά. Συμφωνώ. Αλλά πριν το πούμε, να ξέρετε ότι το λέμε με πόνο ψυχής. Σας το διαβεβαιώνω αυτό. Δεν τα έχουμε τα μέσα, δεν μαλώνω τα μέσα. Απλά προσπαθώ να δώσω την πραγματική εικόνα. Δεν αποκρύβουμε ότι συνέβη και ένα συγκεκριμένο περιστατικό. Ένα περιστατικό με αποκλίνουσα συμπεριφορά από παιδιά. Αλλά και επίσης δεν λέω ότι αυτό το περιστατικό το κρύψαμε κάτω από το χαλί. Αυτό το περιστατικό το αντιμετωπίζουμε και έχουμε πάρει όλα τα μέτρα ώστε να προλάβουμε και άλλα. Εκείνο που πρέπει να προσέξουμε είναι να δούμε τι κάνουμε εμείς ως κοινωνία, ως σχολείο, ως οικογένεια, ώστε να καταφέρουμε να ελέγξουμε την κατάσταση, να προλάβουμε τα γεγονότα και να θεραπεύσουμε το κακό στη ρίζα του. Και είναι ακόμα που πρέπει και τώρα, να επικεντρωθούμε. Βλέπετε που είναι αλλού το βλέμμα μου. Ακόμα και τώρα μου φέρουν επιστολές. Σας λέω ότι από το πρωί δέχομαι ένα βομβαρδισμό μηνυμάτων και επιστολών. Θα σας δώσω μόνο ένα παράδειγμα. Μου λένε, ας πούμε, ότι σε σχολική μονάδα δημοτικής εκπαίδευσης κλείδωσαν ένα μαθητή στις τουαλέτες. Η καθηγήτρια τέχνης τον βρήκε στο παρεπιπτόντος 3 ώρες μετά και ο διευθυντής έκανε και καυγά με την δασκάλα για να μην ειδοποιήσει τους γονείς, να τους το πει από Δευτέρας, ήταν Σαββατοκυριακό, θα φεύγαν όλοι και δεν θα έπρεπε τέλος πάντων να ταλαιπωρηθεί κανείς. Άρα, γιατί το λέω αυτό? Μήπως οι σχολικές μας μονάδες δεν είναι έτοιμες να διαχειριστούν αυτά τα περιστατικά? Και αυτό το πιο σοβαρό, αλλά και όλα τα άλλα. Είναι και το bullying τώρα στο μυαλό μας. Είναι και όλες οι άλλες συμπεριφορές που δεν ξέρω αν είμαστε έτοιμοι να τα διαχειριστούμε. Πιαστήκαμε απροετοίμαστοι πάλι. Ακριβώς. Η προσπάθεια που γίνεται είναι αυτή. Να ενδυναμώσουμε τις σχολικές μονάδες, να επιμορφώσουμε τους εκπαιδευτικούς, ώστε μέσα από ανάπτυξη συγκεκριμένων προγραμμάτων, μέσα από συγκεκριμένες δράσεις, να μπορούν να προλάβουν και τα γεγονότα αυτά και να τα θεραπεύσουν. Και το Υπουργείο Παιδείας έχει πάρει σωρία μέτρων τα τελευταία χρόνια που ακριβώς στοχεύουν σε αυτό το θέμα, δηλαδή στην αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών βίας στο σχολείο. Ναι. Θα μιλήσω για παρεμβατικά προγράμματα, για επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Εσείς πώς είστε βέβαιος ότι στο συγκεκριμένο σχολείο μια φορά συνέβη αυτό το πράγμα? Εκείνο που λέω είναι ότι συνέβηκε, αλλά δεν συνέβηκε στην έκταση που περιγράφεται. Όχι εσείς, που περιγράφεται με αλφα. Ναι. Επομένως, λέω ότι πιθανόν κάθε μέρα κάπου τα παιδιά να παίζουν με τον συγκεκριμένο τρόπο. Πάντως υπάρχει, ξέρετε, ένας πατριωτισμός, χρησιμοποιώ τον όρο,
των σχολικών μονάδων, των διευθυντών, των βοηθών διευθυντών, ουέ και αλίμονο και βγει το όνομα του σχολείου ότι συνέβη και αυτό. Ενώ, κατά την ταπεινή μου γνώμη, θα έπρεπε να είναι ακριβώς η ανάποδη λογική. Αφού συνέβη και να το διαχειριστώ, να το αντιμετωπίσω για να μην ξανασυμβεί. Με το να το κρύψω κάτω από το πάπλωμα, τι θα πετύχω. Θα συμφωνήσω μαζί σας ότι πολλές φορές οι σχολικές μονάδες κάνουν αυτό που είπετε. Γι' αυτό και οι οδηγίες που έχουν τα σχολεία από το Υπουργείο Παιδείας είναι να ενημερώνουν άμεσα το Υπουργείο όταν συμβαίνουν τέτοια φαινόμενα, να μην προσπαθούν να τα παρασιοποιήσουν, γιατί σίγουρα κλείνοντας ένα θέμα με τέτοιον τρόπο δεν το λύνεις. Επομένως, οι οδηγίες που έχουν είναι άμεσα να μας ενημερώνουν ώστε να παίρνουμε τα συγκεκριμένα μέτρα δραστικά για να μην έχουμε επανάληψη των ιδίων φαινομένων. Και σε αυτή την περίπτωση, μόλις είχαμε ενημερωθεί ως Υπουργείο Παιδείας, ακριβώς η πρώτη ενέργεια που είχαμε κάνει είναι να παρατηρήσουμε σε εισαγωγικά τους εκπαιδευτικούς, γιατί δεν μας είχαν ενημερώσει έγκαιρα. Και ακολούθως είχαμε πάρει κάποια μέτρα με την εκπαιδευτική ψυχολογία, με ειδικούς συνεργάτες που επισκέφθησαν το σχολείο, ώστε να δουν ποια είναι η ρίζα του κακού, ποια είναι τα αίτια, γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτό που οδηγηθήκαμε, γιατί τα συγκεκριμένα παιδιά ασχολούνταν με τέτοια θέματα, ώστε με τρόπο σωστό, με τρόπο επιστημονικό να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Ήδη έχουμε στείλει εκπαιδευτικό πάνω, επιπρόσθετη εκπαιδευτικό από τα σήμερα. Υποθέτουμε έγινε ότι δεν είναι μια έρευνα που θα κρατήσει μήνες. Όχι. Την θέλετε άμεση. Έχει οριστεί λειτουργός να ερευνήσει το θέμα και οι οδηγίες που έχει είναι σε 2-3 μέρες να μας φέρει τα περιστατικά όπως έχουν γίνει στην πραγματικότητα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Νεοκλέους. Ευχαριστώ πάρα πολύ και μακάρι να μην βρεθεί ποτέ ξανά ένα από τα παιδιά μας, τα παιδιά όλου του κόσμου, να αντιμετωπίζει αυτό το πράγμα. Σίγουρα. Είτε είναι θήτης, είτε είναι θύμα. Γιατί και τα δύο είναι ταλαιπωρημένες ψυχές. Ακριβώς, όπως το λέτε. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρακαλώ. Τώρα, έντονες αντιδράσεις προκάλεσε η νέα εγκληματική.